Η επένδυση σε εισόδημα από δικαιώματα μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμε αποδόσεις σε επενδυτέ που επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν τη συνταξιοδότησή του ή να διαφοροποιήσουν ένα χαρτοφυλάκιο που έχουν πέρα από μετοχέ και τίτλου σταθερού εισοδήματο. Η κατοχή τώρα δικαιωμάτων επί δικαιωμάτων, παρέχει ένα σταθερό εισόδημα που τίνει να απομονώνεται από τι διακυμάνσει στι αγορέ μετοχών και ομολόγων. Οι επενδυτέ μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα επί του εισοδήματο από δικαιώματα, αγοράζοντα μερίδια καταπιστεύματο, δικαιωμάτων εκμετάλλευση ή υποβάλλοντα προσφορέ σε χρηματιστήρια δημοπρασιών δικαιωμάτων εκμετάλλευση. Εάν τώρα σκέφτεστε να επενδύσετε σε εισόδημα από δικαιώματα, μπορεί και θα πρέπει σίγουρα να μιλήσετε πρώτα με έναν οικονομικό σύμβουλο. Είστε στου επενδυτέ παγκόσμια κλίμακα, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα για εμά. Και όπω καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για το πώ μπορείτε να επενδύσετε σε εισόδημα από δικαιώματα. Τι είναι τώρα τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι μια πληρωμή που λαμβάνει ο ιδιοκτήτη ενό περιουσιακού στοιχείου από κάποιον άλλον για τη χρήση περιουσιακού αυτού στοιχείου. Συχνά, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αποτελείται από πνευματική ιδιοκτησία. Α πούμε ένα παράδειγμα. Ο κάτοχο ενό διπλώματο έβρεση τεχνία μπορεί να λάβει πληρωμή δικαιωμάτων εκμετάλλευση από τον κατασκευαστή ένα προϊόν για κάθε μονάδα δηλαδή που κατασκευάζεται χρησιμοποιώντα αυτό το δίπλωμα έβρεση τεχνία. Δηλαδή κάποιο λέμε τώρα ότι είχε φτιάξει παλιά έναν γερανό, ήταν ο πρώτο που τον είχε φτιάξει και είχε δώσει τα δικαιώματα αυτά, για κάθε γερανό που θα φτιαχνόταν και θα πουλιόταν και θα τον χρησιμοποιούσαν, αυτό θα έπαιρνε κάποια χρήματα. Πάμε να δούμε τώρα κάποια άλλα παραδείγματα. Δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πληρωμέ για τη χρήση διπλωμάτων έβρεση τεχνία, εμπορικών σημάτων και υλικού που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπω είναι βιβλία, ταινίε ή μουσικέ συνθέσει. Εκτό τώρα λοιπόν από τι πνευματικέ ιδιότητε, οι μισθώσει και φυσικού αερίου και εξόριξη παράγουν δικαιώματα εκμετάλλευση που καταβάλλονται για τη χρήση φυσικών πόρων. Το εισόδημα τώρα από δικαιώματα θεωρείται παθητικό εισόδημα από την υπηρεσία εσωτερικών εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι γενικά φορολογείται με συντελεστέ κεφαλαιοχικών κερδών, οι οποίοι είναι συνήθω χαμηλότεροι από του συντελεστέ που πληρώνουν τα άτομα για κερδισμένο εισόδημα, όπω είναι η μισθή που παίρνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Ποιοι είναι τώρα οι τύποι εισοδήματο στα δικαιώματα. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ πηγέ δικαιωμάτων. Πάμε να δούμε λοιπόν του πιο συνηθισμένου. Ένα από αυτού είναι το πετρέλαιο και το αέριο. Οι ιδιοκτήτε τώρα γη που διατηρούν τα δικαιώματα ορυκτών μπορούν να λάβουν δικαιώματα που αποτελούνται από ένα ποσοστό τη αξία των ενεργειακών πόρων που εξάγονται από την περιουσία του. Οι ιδιοκτήτε γη τώρα με ορυκτού πόρου όπω είναι ο χρυσό, το ασίμι και διάφορα άλλα πολύτιμα μέταλλα πληρώνονται με δικαιώματα για τυχόν ορυκτά που αφαιρούνται μέσω τη εξόριξη. Μετά είναι ο εφευρέτη που λαμβάνει πληρωμέ δικαιωμάτων για τη χορήγηση άδεια χρήση του διπλώματο έβρεση τεχνία σε κατασκευαστέ προϊόντων που χρησιμοποιούν το δίπλωμα αυτό έβρεση τεχνία του. Μετά συναντάμε του κατόχου πολύτιμων εμπορικών σημάτων, που μπορούν να λάβουν δικαιώματα για την αδειοδότηση χρήση των λογότυπων και των επωνυμιών του. Μετά έχουμε φυσικά του συνθέτε τραγουδιών, που μπορούν να λαμβάνουν πληρωμέ δικαιωμάτων για κάθε φορά που η σύνθεση εκτελείται δημόσια. Μεταδίδεται σε ροή, γίνεται λήψη, παίζεται στο ραδιόφωνο ή χρησιμοποιείται για μια ταινία ή τηλεοπτική παρτιτούρα. Ή πωλείται όπω ένα CD α πούμε ή ένα δίσκο. Μετά έχουμε ταινίε και τηλεόραση, συγγραφεί, σκηνοθέτε, παραγωγοί, ερμηνευτέ και άλλοι που έχουν δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία σε ταινίε και τηλεοπτικέ εκπομπέ, δικαιούνται υπολείμματα. Τα υπολείμματα είναι αυτά τα δικαιώματα, που όπω είναι και γνωστά στο Hollywood, και κάθε φορά που η εκπομπή μεταδίδεται, παίζεται ή πωλείται σε DVD ή άλλα μέσα. Μετά έχουμε και του εκδότε, οι οποίοι συνήθω καταβάλουν στου συγγραφεί ή άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων ένα δικαίωμα που αποτελείται από το ποσοστό τη τιμή πώληση για κάθε αντίγραφο. Ένα βιβλίο, α πούμε, που πωλείται σε σκληρό εξώφυλλο. Χαρτό, ηλεκτρονικό ή ακουστικό σχήμα. Επίση, έχουμε και την επιχειρηματική χρηματοδότηση. Οι επενδυτέ που παρέχουν χρήματα σε νέε επιχειρήσει ενδέχεται να αποπληρωθούν από δικαιώματα εκμετάλλευση επί των εσόδων από προϊόντα ή υπηρεσίε που πολλούνται από την επιχείρηση. Όπω θα είναι, παιδιά, σε λίγο καιρό, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι θα ξεκινήσει το αντένα μου φαίνεται, το αντίστοιχο ΣΑΡΚ τη Αμερική θα το κάνουμε όπω έχει γίνει και σε άλλε χώρε και στο Λονδίνο και σε άλλε χώρε, θα γίνει και στην Ελλάδα. Το περιμένω αυτό το πράγμα να ξεκινήσει αυτή την εκπομπή, αυτή τη σειρά, Πώ το θέλετε πείτε το, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι ιδέε έχουμε σαν Έλληνε να παρουσιάσουμε. Οι επενδυτέ τώρα που λαμβάνουν εισόδημα από δικαιώματα θα λάβουν τι πληρωμέ εφόσον ένα πνευματικό δικαίωμα, δηλαδή δίπλωμα ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ορυχείο, πετρελαιοπηγή ή άλλη πηγή, δημιουργεί εισόδημα. Αυτό καθιστά τα δικαιώματα εκμετάλλευση μια πιθανή πηγή μακροπρόθεσμου και σχετικά σταθερού εισοδήματο χωρί μεγάλου κινδύνου. Μερικέ φορέ βέβαια τα δικαιώματα μπορεί να αυξηθούν απότομα, όπω όταν ένα τραγούδι συνηθίζει να ακούγεται στο soundtrack μια δημοφιλή ταινίας ή όταν υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας και από τιμέ αύξηση τη ενέργεια, άλλο τίποτα. Ο ευκολότερο τώρα τρόπο να επενδύσετε για εισόδημα από δικαιώματα είναι να αγοράσετε μετοχέ ενό καταπιστεύματο δικαιωμάτων. Πρόκειται για εταιρείε εισηγμένε στο χρηματιστήριο που αποκτούν την κυριότητα δικαιωμάτων για μισθώσει και καταθέσει πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών. Τα έσοδα που προέρχονται από τα δικαιώματα αυτά διανέμονται στου μετόχου ω μέρισμα. Τα καταπιστεύματα τώρα δικαιωμάτων που διανέμουν το 90% του εισοδήματό του ω μέρισμα ξεφεύγουν από την διπλή φορολογία που επιβαρύνει τι περισσότερε εταιρείε. Αντίθετα, οι επενδυτέ σε μετοχέ δικαιωμάτων καταπιστεύματο πληρώνουν φόρου επί των μερισμάτων με τι προσωπικέ του τιμέ. Τα καταπιστεύματα δικαιωμάτων εκμετάλλευση στην πραγματικότητα δεν κάνουν εξόριξη ή γεωτρήσει. Αυτό το μέρο τη επιχείρηση διαχειρίζεται άλλη εταιρεία. Επιτρέπουν στου επενδυτέ να συμμετέχουν στι βιομηχανίε ενέργεια και εξόριξη χωρί στην ουσία και κυριολεκτικά να κατέχουν ορυχία ή πηγάδια. Οι δημοπρασίε τώρα δικαιωμάτων προσφέρουν μια άλλη ευκαιρία για επένδυση σε εισόδημα από δικαιώματα. Ορισμένοι ιστότοποι πραγματοποιούν ηλεκτρονικέ δημοπρασίε δικαιωμάτων για μουσική, ορυκτά αλλά και πολλού άλλου τύπου. Το Song Vest, για παράδειγμα, εστιάζει στα δικαιώματα τη μουσική. Οι επενδυτέ μπορούν να αγοράσουν πλασματικά μερίδια των ροών δικαιωμάτων από δημοφιλή τραγούδια. Το Energy Net επιτρέπει στου πλειοδότε να αγοράζουν δικαιώματα δικαιωμάτων εκμετάλλευση σε πετρελοπηγέ, πηγάδια φυσικού αερίου, εργασίε υλοτομία και πολλά άλλα. Το Royalty Exchange δημοπρατεί δικαιώματα για δικαιώματα σε ένα ευρύ φάσμα ακινήτων, όπω είναι η μουσική, ταινίε, τηλεοπτικέ εκπομπέ, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πολλά άλλα. Εν κατακλείδη, τα δικαιώματα μπορούν να παρέχουν σταθερό μακροπρόθεσμο εισόδημα στους επενδυτές. Τα δικαιώματα δημιουργούνται από πολλούς τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως είπαμε είναι οι μουσικές συνθέσεις, οι πετρελοπηγές, χρυσορυχία, βιβλία, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και διάφορα άλλα. Ως παθητικό εισόδημα λοιπόν, τα δικαιώματα φορολογούνται με χαμηλότερου συντελεστές από τους μισθούς που παίρνουν αυτοί που δουλεύουν και παίρνουν ένα μισθό. Οι επενδυτές λοιπόν μπορούν να επενδύσουν σε Εισόδημα από δικαιώματα μέσω ιστότοπων, δημοπρασιών και καταπιστεύματα εισοδήματο από δικαιώματα. Και σίγουρα ένα καλό οικονομικό σύμβουλο μπορεί να σα βοηθήσει να επενδύσετε σε έσοδα από δικαιώματα, ω μέρο μια συνολική επενδυτική στρατηγική. Και όπω έχουμε πει, όταν πρόκειται για επένδυση, καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι πάντα. Μελέτη, μελέτη, μελέτη και μετά πράτε ανάλογα. Αυτό ήταν το σημερινό μα βιντεάκι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα με το νέο.